Κύριε Υπουργέ, λίγα πράγματα από τη φυσική, από το σχολείο θα θυμάστε, αποκλείεται να μην θυμάστε. Θα θυμάστε λοιπόν ότι είναι η ίδια σύνθεση μοριακή και του κάρβουνου και του αδάμαντος και του διαμαντιού. Μόλις αλλάξετε τη σχέση των μορίων, παίρνετε είτε άνθρακα είτε διαμάντι. Ήρθατε εδώ με ένα νομοσχέδιο λοιπόν και μας είπατε ότι φέρατε διαμάντι. Εξαντλητικά, οι σύντροφοί μου βουλευτές του ΚΚΕ σας απέδειξαν ότι φέρατε κάρβουνο. Και φέρατε κάρβουνο, εγώ δεν θα κάνω μικροπολιτική. Θέλω να πιστεύω, όχι επίτηδες. Γιατί αν πιστέψω στο επίτηδες, θα πρέπει να αναρωτιέμαι πόσοι βουλευτές εδώ μέσα έχουν εμβολιαστεί, πόσοι είναι εναντίον του εμβολιασμού, αν μπορούμε να κάνουμε εκστρατεία για το εμβόλιο, αν μπορούμε να συζητάμε για την ελευθερία και αν μπορούμε να συζητάμε για τις σχέσεις και το χρόνο. Σας είπαμε, μετά από 40 χρόνια έχει αλλάξει η οικογένεια. Μέχρι και στα σύρια, άμα δείτε, modern family, σύγχρονη οικογένεια, θα δείτε ότι η οικογένεια δεν έχει καμία σχέση με την οικογένεια όπως την ξέραμε πριν από 20, 30, 40, 50 χρόνια. Έχει αλλάξει μόνο η οικογένεια, μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Ήρθατε λοιπόν και μας μιλάτε για διευθέτηση των σχέσεων, του χρόνου, των γονέων, της συνεπιμέλειας, της γονικής μέρημνας, όλα μαζί με 2-3 λεξούλες. Ένα εξίσου, ένα μαχητό τεκμήριο του ενός τρίτου του χρόνου, έννοιες αφηρημένες, τεράστιες, δεν τις έχει λύσει η φιλοσοφία μέχρι σήμερα, αλλά τις λύνει η Νέα Δημοκρατία. Είναι απίστευτο δηλαδή. Κατέχετε παγκόσμιο ρεκόρ επίλυσης του μείζωνος προβλήματος του χρόνου. Του χαμένου, του κερδισμένου, του ποιοτικού, του εργατικού, του χρόνου του ύπνου, του χρόνου της διασκέδασης, του χρόνου του ενός και του χρόνου του αλλού με αυτό το νομοσχέδιο. Έρχεστε και κουβαλάτε κάτι νούμερα. 86% των σχολείων ήταν θετικό. Εντάξει, με ένα πεντοχίλιαρο εξασφανίζω εγώ 85%. 90% θετικών σχολείων. Πιστέψτε με, μην μας επικαλείστε τη διαδικασία του διαδικτύου ως διαδικασία δημοκρατίας. Το πώς αγοράζει κανένας γνώμες στο διαδίκτυο είναι πανεύκολο. Θα μου πείτε, σας κατηγορώ ότι αγοράσατε. Εγώ σας λέω ναι, ότι μεθοδεύτηκε. Και μεθοδεύτηκε. Και από εσάς και από την κυβέρνηση. Εξού και η επίσπευση και η βιασύνη να φέρετε κάτι τέτοιο που μιλάει για το χρόνο που θα περνάει, ας πούμε, για παράδειγμα, το παιδί με τον ένα από τους δύο γονείς απέναντι σε μια πραγματικότητα. Ούτε λίγες οι περιπτώσεις που τα παιδιά έχουν γίνει όπλο μεταξύ δύο γονέων. Ούτε λίγες οι περιπτώσεις μέχρι σήμερα που τα παιδιά έχουν γίνει αντικείμενο εκβιασμού και από άντρες και από γυναίκες. Καμία αντίρρηση ότι όποιος έχει τα λεφτά έχει και τη λύση. Γιατί έχει δίπλα 20 βοηθούς, 15 από δίπλα για να μπορούν να βοηθάνε τη μάνα του που είναι άρρωστη, τον πατέρα του που δεν μπορεί να κρατήσει το παιδί και να διατηρήσουν την κατάσταση. Αλλά έρχεστε και το φέρνετε για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Και θα σας το πω και είναι σχεδόν ακατόρθωτο να με διαψεύσετε. Φέρνετε τώρα αυτό το νομοσχέδιο γιατί? Γιατί επίκειται το νομοσχέδιο με το οποίο θα καθορίσετε το χρόνο και τις σχέσεις της εργασίας. Και θα τη διαλύσετε. Και επειδή ξέρετε ότι με το που θα έρθει το εργατικό νομοσχέδιο, το βαθύτατα αντιεργατικό, εξοντοτικό αυτό νομοσχέδιο της ρύθμισης του χρόνου εργασίας, τα σπίτια που ήδη συμφωνούν εδώ θα τυναχτούν στον αέρα. Όχι τα σπίτια που έχουν διαφωνίες εσωτερικές οι γονείς για το παιδί και την επιμέλεια και το που θα κοιμάται και πώς θα ξυπνάει, σε ποιο σχολείο θα πάει, αν θα κάνει εμβόλιο, αν δεν θα κάνει εμβόλιο. Και μη συζητήσω τώρα για οικογένειες οι οποίες έχουν διαζύγιο και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μη συζητήσω για αυτού του είδους την επιμέλεια. Μη συζητήσω για αυτού του είδους τα βάρη. Και ήρθαμε και σας είπαμε, προσέξτε καλά, γιατί υπάρχουν δυνατότητες μέσα σε αυτό το κάρβουνο να υπάρξουν κάνα δύο λύσεις που κι αν δεν είναι διαμάντια, εν πάση περιπτώσει δεν είναι κάρβουνο. Όπως το επίδομα να δίνεται νωρίτερα, σας φέραμε μια τροπολογία για τις φορολογικές απαλλαγές που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι όταν έχουν ένα και δύο και τρεις γάμους, μία και δύο και τρεις γονικές μέρημνες μοιρασμένες εξίσου, όπως λέτε. Ποιο εξίσου, πού τα λέτε αυτά τα πράγματα? Πάρτε μια γυναίκα ή έναν άντρα, μια μάνα ή έναν πατέρα, που με το καινούριο σας νομοσχέδιο, το καινούριο σας νομοσχέδιο, θα δουλέψει τρεις εβδομάδες συνεχόμενες, 7 μέρες την εβδομάδα και Σάββατο και Κυριακή, για να εξασφαλίσει ένα, μην πω τη λέξη,
παλιοτριήμερο, τετραήμερο, να το κολλήσει με ένα παλιο Σαββατοκύριακο, που θα είναι μια Κυριακή που δεν θα δουλεύει, για να έχει 6 μέρες 7 να δει το παιδί. Και να είναι πραγματικά το 1 τρίτο του χρόνου. 3 εβδομάδες να μην το δει και να το δει μια εβδομάδα να το ευχαριστηθεί το παιδί. Μπα! Μας κοροϊδεύετε. Θα έρθει ο εργοδότης και θα πει: αυτή η εβδομάδα που θέλεις εσύ θα δουλεύεις 14 ώρες την εβδομάδα, γιατί αυτό έχει ανάγκη η επιχείρησή μου. Τόμπολα! Πού είναι το διαμάντι? Πάρε κάρβουνο στα μούτρα. Έχετε καταλάβει ότι φαίνεται ένα νομοσχέδιο να ρυθμίζει το χρόνο μεταξύ των γονέων και των παιδιών με τα παιδιά αντικείμενο αριθμοποιημένο, από την ώρα που το χρόνο της ζωής του καθενός μας τον καθορίζει ο εργοδότης κατά τα συμφέροντά του. Και επίκειτε και θα το φέρετε και μας απειλείτε και νομίζω ότι θα το εφαρμόσετε στην πράξη. Έπτε θα κάνετε το παιδί. Βαλίτσα, σάκο. Εδώ η εργασία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, από προσωρινή μέχρι τρέχουσα, τυχαία ή ημερήσια, με 15 ώρες, 5 ώρες, συν 32 Κυριακές, συν 5 Κυριακές, κάποιος μπορεί να βρίσκεται τη μία εβδομάδα στην Αθήνα, την άλλη στη Βέρεια, την τρίτη στην Πελοπόννησο και την τέταρτη κάπου αλλού και το Μεροκάματο. Αυτό θα κάνει, θα παίρνει το παιδί μαζί του, θα τα θρίζει όλα μαζί για ένα εξάμηνο και το παιδί θα αλλάζει σχολείο. Ποιο σχολείο να αλλάξει? Κυριακή δεν έχει μείνει στη θέση της. Οχτάωρο δεν έχει μείνει στη θέση του. Τα λεφτά δεν έχουν μείνει στη θέση τους. Οι μισθοί δουλειές δεν έχουν μείνει στη θέση τους. Οι άνθρωποι είναι εκβιασμένοι από τον κάθε εργοδότη. Και έρχεστε και του λέτε εσείς, είναι μόνο για τα παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων, που για την ώρα δεν ισχύει η κατάργηση της Κυριακής, για να ξέρω δηλαδή. Αποκλείεται. Αποκλείεται των πραγμάτων, αποκλείεται. Παιδιά που ενηλικιώνονται στα 17. Παιδιά τα οποία από τα 15 δουλεύουν με τα μηχανάκια. Με μια παιδική εργασία σε ολόκληρο τον κόσμο κατοχυρωμένη. Και έρχεστε και μας λέτε σήμερα ότι εσείς οριζόντια θα το ρυθμίσατε. Πάτε στο φίλο σας τον Πιερακάκη, τον πιο αποτελεσματικό να φτιάχνει αλγορίθμους και σε ορισμένα πράγματα είναι και πολύ πετυχημένος. Και πείτε του ότι μπορεί να σας δώσει έναν αλγόριθμο να το φτιάξετε. Αυτό κάνατε. Ζηλώσετε δόξα, Πιερακάκη. Τι περάσατε τα ζευγάρια, Καρανίκα, Αδωνή? Γιατί ο Καρανίκας και ο Άδωνης τα βρήκανε. Τα βρήκανε για τα ναρκωτικά. Οι γονείς που δεν τα βρίσκουνε θα τα βρουν επειδή φέρατε νομοσχέδιο. Και έφτασε ο ένας να ζητάει συγγνώμη από τον άλλον και να πίνουνε καφέδες. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει με αυτό το νομοσχέδιο. Κάτσε κάτω αγάπη μου με ένα μπλοκάκι να μετρήσουμε τι θα κάνεις. Έτσι το αντιμετωπίζετε το θέμα. Και το αντιμετωπίζετε με έναν τρόπο ο οποίος είναι ύπουλος. Φέρατε κάποιες αλλαγές για να φαίνεται ότι είστε υπέρ της ισότητας των φύλων. Ποια ισότητα των φύλων μας δουλεύετε? Ακόμα το μεροκάματο των γυναικών είναι συντετριμένα σε σχέση με τον ανδρών. Για την ίδια δουλειά πληρώνονται λιγότερο. Εδώ δοδίκανε μάχες για να μπορεί να βυζένει η γυναίκα που είναι στρατιωτικός μέσα στο στρατόνα. Για ποια πράγματα μιλάτε? Ολοκληρώστε, κυρία Καμέλη. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί την ημέρα που θα δουλεύει η δουλή, 7 μέρες την εβδομάδα, 7 μέρες την εβδομάδα, η μισή δεκάωρο το πρωί και άλλη μισή δεκάωρο τη νύχτα, τότε θα αρχίσουμε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα υπόλοιπα. Και θα σας παρακαλέσω ότι κάτι άλλο. Μην ξανατολμήσετε να πείτε σε κανένα βουλευτή οποιοδήποτε κόμματος, του δικού σας ή κάποιου αλλουνού, ότι μιλάει από προσωπική εμπειρία. Ουέ και αλίμονο από ανέστητους, αποκτηνωμένους βουλευτές που δεν μιλάνε με προσωπική εμπειρία. Όταν εμείς οι ίδιοι βουλευτές βγαίνουμε στο δρόμο και προσπαθούμε να αφουγκραστούμε τον κόσμο. Εκτός και αν το κάνει κάποιος μόνο για δημόσιες σχέσεις και για να μαζεύει ψηφαλάκια. Αν το κάνει από την ψυχή του, έρχεται εδώ μέσα και ψηφίζει με τη συνείδηση και με την ψυχή του. Και όχι με μια κομματική γραμμή που μπορεί να σου δείχνει το κάρβουνο και να σου λέει πες ότι είναι διαμάντι για να στο κάνω εγώ πουλάκι μου δαχτυλίδι. Δεν κάνετε δαχτυλίδι, δαχτυλίδι στο λαιμό βάζετε. Δηλαδή θηλιά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με την καταστροφή και τώρα στο παιχνίδι της καταστροφής θα βάζουν παζάρι τα παιδιά τους. Καθώς καταλαβαίνετε, πάτε για μια αλλαγή η οποία είναι επιταχύρω. Και θα παραδώσετε οικογένειες πιο κουρασμένες, πιο τσακισμένες, πιο άρρωστες, πιο αγανακτισμένες, ελπίζοντας σε παιδιά, σε μια χώρα που πάσχει από την υπογεννητικότητα. Αυτό το νομοσχέδιο θα καταλήξει να έχουν όλοι, εντός εκτός γάμου, λιγότερα παιδιά για να έχουν λιγότερα βάσανα και λιγότερες τύψεις στην πλάτη τους. Τη χώρα πάτε να τη μικρύνετε και δεν θα σας το επιτρέψουμε.